questo. Και μέσα από αυτούς έχουμε 11 ομάδες αθήκαμους.
Βόλτα γίνεται ερευνητικά, που είπαμε τόση ώρα. Εγώ όταν έρχεται στο γραφείο με ένα παιδάκι Ρωμά, σκοτώθηκα πάρα πολύ. Και πάντα σκέφτομαι όταν θα έρθει η ώρα των αναμορφωτικών μέτρων, ποια θα είναι. Θα είναι η τέχνη επιμέλεια στου γονεί. Στις περιπτώσεις δεν υπάρχει. Όταν είναι όλα για κλοπές, και όταν ρωτάμε γιατί κλέβουν, οι περισσότεροι για να ζήσουν, για να επιβιώσουν. Από αυτούς τους 11 και οι 11 δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Όλα αυτά δηλαδή που υπόθηκαν στην ομιλία σας, μόνο από αυτόν τον αριθμό είναι στην πράξη. Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, κλέβουν για να φάνε. Δεν δικαιολογώ. Προβληματίζομαι, γιατί ειλικρινά είναι από τις περιπτώσεις όταν πρέπει να προτείνω ένα νομοθετικό μέτρο, δεν γνωρίζω τι πρέπει να προτείνω. Γιατί είστε όλοι, θα βρω σε αυτή την περίπτωση η χειρότερη τιμωρία. Να τους κλείσουν όλους μέσα στο ιδρύμα και στις οπλοστικά καταστήματα. Δεν θα λύσουν τα θέματα. Δεν λύνεται αυτό το θέμα. Και βέβαια έχουν και κάποιες χώρες που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Πακιστάν, Αφγανιστάν, Αφρικανικές χώρες και επίσης έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό πλέον ανηλίκων, μεγάλο σχετικά με το μηδενικό που είχαμε παλιότερα από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που το καλοκαίρι έρχονται και πίνουν και πεθάνουν και δημιουργούν και υπάρχουν και βιασμοί και υπό την επίρρεια τη μέθη φθορέ ξένη περιουσία, κλοπέ κλπ. Αυτά όσον αφορά τη διαμόρφωση των στοιχείων που κάθε χρόνο αλλάζει και δίνει τελικά την πραγματικότητα. Η κοινωνία μας αλλάζει, οι αριθμοί αλλάζουν, αλλά οι ανήλικοι είναι πάντα οι ίδιοι, τις ίδιες ανάγκες. Και θεωρώ, και το λέω πάντα σε όποιον ανήλικο έρθει στο γραφείο μου, ότι θεωρώ ότι κανένας ανήλικος δεν είναι κακός. Γιατί δεν γεννήσει, γίνησε, από κάποιον έχει γίνει. Και εκεί πρέπει να προβληματιστούμε όλοι εμείς. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που υπόθηκε, πριν περίπου 10 μέρες, μου ήρθε ένα απέκτητο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ΚΟΠ έχει πάψει πλέον να λειτουργεί. Θα μείνει μόνο στους νομούς, στις έντρες των νομών. Δηλαδή, έχουν πάψει 12 νομίζω από την Ελλάδα. Είμαστε το δεύτερο το δικαίωμα του νομού. Άρα δεν υπάρχει αυτό. Το τοπικό παραδικτήριο παραβατικότητας, το οποίο συμμετείχα κατά καιρούς, μεταλλήλους μου λέω ότι εκτός από κάποιες συζητήσεις που ουσιαστικά δεν είδα να κάνουν κάτι στην πράξη, γιατί είναι αρμοδιότητες, είχαν τον νομοτικό χαρακτήρα, με προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο,